Νίκος Καραστιβόπουλος, ομότιμος καθηγητής ελπίζω από σήμερα και βουλευτής της Ελλάδας. Κύριε Υπουργέ και κύριε Καθηγητά, είναι δύο ιδιότητες που παραμένουν φορού ζωής. Ποια να επιλέγετε εσείς? Δάσκαλος. Δάσκαλος. Πώς αισθάνεστε, είναι μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα για εσάς, φαντάζομαι. Κοιτάξτε, ναι, βέβαια προηγήθηκε και η μέρα της αποχώρησης των καθηγητών. Σήμερα είναι η μέρα για τους ομότιμους. Κοιτάξτε, θα αισθανόμουν πολύ άσχημα εάν αυτό θα σήμαινε έναν αποχωρισμό, ένα τέλος της επαφής με την παιδεία, με τα βιβλία, με το διάλογο με τους νέους ανθρώπους. Ελπίζω ότι αυτό δεν τελειώνει και θα προσπαθήσω με την κοινωνική πλευρά να μην τελειώνει. Επομένως, δεν αισθάνομαι πολύ ιδιαίτερα ή δεν αισθάνομαι μελαγχολία. Το πολιτικό σύστημα έτσι όπως είναι σήμερα δίνει την ευκαιρία αυτά τα οποία διδάσκεται στο θέατρο, είδατε εσείς την ευκαιρία κάποια από αυτά να τα εφαρμόσετε? Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι τουλάχιστον προσπάθησα. Βέβαια, υπάρχουν πράγματα που είναι πολύ διαφορετικά και που δύσκολα συμβιβάζει μία ιδιότητα με την άλλη, αλλά προσπάθησα. Ευχαριστούμε. Εγώ θα ευχαριστώ. Ποια θεωρείτε ότι ήταν η εξέλιξη του Πανεπιστημίου στη διάρκεια της ακαδημαϊκής σας καριέρας? Κοιτάξτε, το Πανεπιστήμιο σε ορισμένα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από το παρελθόν, σε ορισμένα είναι και χειρότερα. Χειρότερα είναι στο μέτρο που σήμερα η οικονομική του στήριξη δεν είναι επαρκή. Έτσι σε πολλούς τομείς, σε χώρους έχουμε δυσκολίες διεξαγωγής του έργου. Καλύτερα είναι βέβαια ότι η γνώση σωρεύεται, τα αρχεία είναι περισσότερα, οι γνώσεις είναι περισσότερες και ο διάλογος ευτυχώς στη χώρα μας και το φοιτητό μεταξύ τους και με τους καθηγητές είναι συνεχίζει. Μπορεί να προσφέρει νέες θέσεις εργασίας σε καθηγητές? Μπορεί να προσφέρει σε καθηγητές νέες θέσεις εργασίας? Κοιτάξτε, το Πανεπιστήμιο προσπαθεί με γραφεία διασύνδεσης να βοηθήσει στην εξέβρεση εργασίας. Αλλά βέβαια η εξέβρεση εργασίας πρώτα απ' όλα είναι θέμα οικονομίας και αγοράς. Αν υπάρχει γενική ανεργία, επηρεάζει οπουδήποτε και τους στοιχείους και μας είναι γνωστό ότι τους επηρεάζει ιδιαίτερα στην εποχή μας. Ποια είναι η επόμενη μέρα για το ΠΙΘΙΤΑ? Ελπίζω ότι για το ΠΙΘΙΤΑ η επόμενη μέρα είναι η μέρα πρόοδου, διαφύλαξης του χαρακτήρα που ήδη υπάρχει, του έργου που ήδη υπάρχει, αλλά και πρόοδου, γιατί η παιδεία είναι ένας χώρος για τους νέους, η αποστολή της είναι να βοηθά τους νέους και οι νέοι χρειάζονται πάντοτε το καινούριο και το φέρνουν το καινούριο. Ευχαριστώ πολύ.